Και σήμερα φιλοξενούμε στη συχνότητα έναν άνθρωπο που εκτός από την ακαδημαϊκή του καριέρα ως καθηγητής φιλοσοφίας στον χώρο της τέχνης ήταν επί χρόνια συντάκτης στη Λιμπερασιόν. Και η Λιμπερασιόν δύο μέρες τώρα με αφορμή το Qatar Gate εμπλέκει και τη Γαλλία και το Μακρόν και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και λέει και άλλα πράγματα πολλά. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο οποίος αρθρογράφησε για την Ευρώπη και τους άδειους τενεκέδες. Αλλά φοβάμαι ότι ούτε ο ίδιος μπορεί να προλάβει πια, διότι εδώ αρχίζουν και μπλέκονται όλες οι ευρωομάδες. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί άκουσα και αυτά τα σχόλια τα προηγούμενα και έχω πικράν εμπειρία από αυτά τα οποία είπατε προσωπικά. Ναι, εγώ το έκανα για έναν λόγο. Επειδή ακούω όλους να συζητάνε για το μισθό που κρατούσε του υπαλλήλου της η κυρία Σπυράκη που ελέγχεται και έγινε αναστολή της κομματικής. Κυρία Σπυράκη το 14 εδώ σε εμάς, είπε κάτι που ήταν κρυφό δύο χρόνια. Μπακράν είχε η χώρα και δεν το λέγανε. Και δεν σηκώθηκε ούτε μία πέτρα τότε. Καταλάβατε, γι' αυτό το επαναλάβαμε. Κατάλαβα. Εγώ αυτό που έχω να σας πω πάνω σε αυτά τα σχόλια τα οποία άκουσα, επειδή τότε είχα την ευτυχή και ατυχή συγκυρία να είμαι υποψήφιος στην Ευρωβουλή, το οποίο το έχουν ξεχάσει τότε γιατί δεν υπήρξα και τόσο σημαντική περίπτωση προφανώς, ήμουν όμως υποψήφιος. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να πάω σε μία εκδήλωση στην οποία τα ψηφοδέλτια να μην είναι όλα υπέρ της κυρίας Σπυράκη και του κυρίου Κεφαλογιάννη. Δεν υπήρχε γραμμή. Άσπρη μέρα. Υπήρχε γραμμή, λέτε. Οι δικοί μου που ζητούσαν ψηφοδέλτια ήταν ψηφοδέλτια δουλεμένα από τρεις σταυρούς από τους προηγούμενους, οι οποίοι είχαν ήδη σταυρούς και βέβαια δεν έμενε για μένα τίποτα παρά ο τελευταίος. Μάλιστα. Λοιπόν, γέλατε τώρα σε αυτό που λέτε και με το άρθρο σας, κύριε Δαβέτα. Από αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα πούμε πολλά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε γιατί είναι της παρούσης και πολλοί κόσμος σου λέει πια είναι λαϊκισμός τα όσα ακούγονται για την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών από το Κοινοβούλιο μέχρι την Κομισιόν και τους χαρτογιακάδες τους. Όχι, καθόλου λαϊκισμός. Είναι λαϊκή αλήθεια, να το πω έτσι. Υπάρχει μια τεράστια διάκριση, ένας τεράστιος διαχωρισμός ανάμεσα στην γραφειοκρατία, την μη εκλεγμένη γραφειοκρατία κάποιων χαρτογιακάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ελέγχουν τα ηνία, και στον κόσμο, ο οποίος όπως πάντα με ειλικρινή αφέλεια, και το ξαναβάζω επίτηδες, το ειλικρινή αφέλεια, ακολουθεί διάφορες ιδέες, όπως ήταν η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φάνηκε σε όλους ότι είναι μια ωραία ιδέα, στην οποία θα μπορέσουμε να δούμε τους γείτονές μας, να ταξιδέψουμε, να κάνουμε τόσα άλλα πράγματα. Και επίσης θα μας βοηθήσει και οικονομικά. Όμως αυτό το πράγμα αποδεικνύεται ότι ήταν μια κυριολεκτικά οργανωμένη μπίζνα, η οποία έχει τρία στοιχεία. Πρώτο στοιχείο ηθικό, δεύτερο πολιτικό, τρίτο γεωπολιτικό. Πάμε στο ηθικό στοιχείο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και όλα όσα άλλα ακόμη θα εμπλακούν έχουν διαρρήξει αυτή την ηθική σχέση ανάμεσα σε αυτούς που τους έστειλαν στην Ευρωβουλή και σε αυτό το οποίο οι ίδιοι έπρεπε να κάνουν απέναντι σε αυτούς που τους έστειλαν. Κοίταξαν τα άλλα συμφέροντα, από τα προσωπικά μέχρι άλλου είδους business, οικονομικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κομματικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν κοίταξαν ποτέ τους ψηφοφόρους τους. Άρα εδώ έχουμε ένα ηθικό πρόβλημα και ξεκινώ από το ηθικό, γιατί πρώτα το ηθικό είναι αυτό. Όχι το ηθικό με την έννοια τη θεολογική, προσοχή, με την έννοια που το βάζει ο Σοκράτης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω. Αυτό ήταν το ηθικό ζήτημα που βάζει ο Σοκράτης στη φιλοσοφία. Δεν μιλάω θεολογικά. Δεν μιλάω με την έννοια του μοράλ, του καλός και κακός. Προσοχή. Με την έννοια του τι πρέπει να κάνω. Έχω εκλεγεί για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο και πρέπει να τον υπηρετήσω. Έτσι είναι οι αρχές της δημοκρατίας. Αλλιώς δεν μιλάμε για δημοκρατία. Μιλάμε για μια ολιγαρχία, για μια μη δημοκρατική δικτατορία, η οποία κάτω από το πρόσωπο των διαφόρων γραφειοκρατικών δικτατοριών ελέγχει και κατακλέβει όλη την υπεραξία του κόσμου. Κατακλέβει τον κόσμο. Ένα αυτό. Το λεγόμενο ηθικό ζήτημα. Και μπορούμε μετά να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Δεύτερο ερώτημα. Το λεγόμενο πολιτικό ζήτημα. Τι βοηθάει πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα στον κόσμο? Γιατί για μένα το κριτήριο είναι ο κόσμος. Είναι ο καθημερινός πολίτης.
δεν είναι μόνο τα μεγάλα κρατικά συμφέροντα. Βοηθάει στο να προχωρήσει η ζωή του ανθρώπου να γίνει καλύτερη. Εγώ βλέπω ότι όσο προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζωή του ανθρώπου, αντί να γίνεται καλύτερη, γίνεται χειρότερη. Τα χρέη μεγαλώνονται, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση, γιατί να είμαστε, λογικό το ερώτημα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο να είμαστε εκεί πέρα και να τα βασιζόμαστε. Ας αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις ευθύνες μας σαν έθνος κράτος. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα, το οποίο εμπλέκει και τη σχέση που έχουν οι θεσμοί οι Ευρωπαϊκοί με αυτό τον οποίο ονομάζουμε διαφθορά. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν υπήρχε σκάνδαλο, επισήμως. Τώρα έχουμε για πρώτη φορά επισήμως και ανοιχτά σκάνδαλο όπου εμπλέκεται. Μισό. Τι δεν υπήρχε σκάνδαλο? Δεν υπήρχε με τους μειωμένους ρήπους πριν μερικά χρόνια σκάνδαλο? Υπήρχε, αλλά θέλω να πω δεν υπήρχε τέτοιο είδους σκάνδαλο. Εγώ πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Υπήρχαν σκάνδαλα, βεβαίως και υπήρχαν. Παντού υπάρχουν πολιτικά σκάνδαλα. Αλλά αυτό του είδους σκάνδαλο, το οποίο έχει να κάνει με άμεση διαφθορά των αντιπροσώπων της Βουλής, του Ευρωκοινοβουλίου, με άλλες ομάδες και άλλα κράτη και άλλα συμφέροντα, τόσο ανοιχτά. Δεν είχαμε. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο κλονισμό των θεσμών. Και αυτό είναι κλονισμός πολιτικός, δηλαδή πολιτικής εμπιστοσύνης. Κρατήστε μία πισινή, γιατί στέκουν κι άλλα από πίσω. Υπάρχει έλεγχος για την κυρία Ντελάιεν σε σχέση με τη συμφωνία για το εμβόλιο της Pfizer. Υπάρχει έλεγχος για το Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει έλεγχος τώρα, ακούμε, για το Μαρόκο. Σκάει το ένα πίσω από το άλλο. Βεβαίως και σκάνε, διότι προφανώς είναι αυτό που σας είπα πριν. Όταν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής, ηθικής ξαναλέω με την έννοια που έλεγε ο Σωκράτης, δηλαδή έχω εκλεγεί σε ένα συγκεκριμένο πράγμα για να κάνω αυτό το που είναι ο ρόλος μου, σωστά, τότε αυτό το πράγμα βάζει από παντού, σπάει όλο το οικοδόμημα. Και μετά έχουμε και το γεωπολιτικό ζήτημα. Το γεωπολιτικό, το οποίο δεν αναφέρονται πολύ. Και δεν ξέρω γιατί. Ποιος έχει συμφέρον για να υποστεί η Ευρώπη όλου αυτού του είδους τους κλονισμούς? Ποιος έχει συμφέρον ώστε η Ευρώπη να βληθεί εκ των έσω? Προφανώς ο αγγλοσαξονικός άξονας. Αυτός που θέλει να μετατρέψει την Ευρώπη στα επαρχία του. Αυτός που θέλει να αφαιρέσει από την πολυπολικότητα που πήγε να γίνει στον κόσμο μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, τον κεντρικό πόλο που λέγεται Ευρώπη. Έχουμε μια επιστροφή της αμερικανικής μονοπολικότητας. Έχουμε υποχώρηση της κινέζικης πολικότητας. Έχουμε υποχώρηση των χωρών της Ασίας. Υποχώρηση στη Μέση Ανατολή, διότι αυτά τα σκάνδαλα ουσιαστικά οδηγούν την Αμερική στο να προσπαθήσει να ελέγξει τη Μέση Ανατολή. Και αυτό θα σας το εξηγήσω πιο μετά αν θέλετε. Και επίσης έχουμε υποχώρηση του πόλου Ευρώπης, ο οποίος έχει όλα τα προσόντα να είναι ένας ισχυρός πόλος πολιτικά, οικονομικά, διοικητικά, και βάλεται συνεχώς από το ουκρανικό και μετά με την βλακεία, συγγνώμη για την έκφραση, του Πούτιν να πέσει σε αυτή την παγίδα, αυτό το τεράστιο διπλωματικό και πολιτικό λάθος του Πούτιν, να πέσει σε αυτή την παγίδα. Και μην μου πούνε κάποιοι ότι ναι, τον ανάγκασαν. Δεν αναγκάζει κανένα να κάνει κάτι. Να είσαι από πριν έξυπνος, να καταλάβεις τις κινήσεις και να αντιμετωπίσεις με κινήσεις. Πολιτική είναι σκάκι. Δεν είναι τσαμπουκάς και ματισμός. Είναι σκάκι. Άρα λοιπόν, εκεί ο Πούτιν ουσιαστικά ξαναγέννησε τον ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν εγκεφαλικά νεκρό, όπως έλεγε ο Μακρόν, και μέσα από αυτό οδηγείται πια σε εγκεφαλικό θάνατο η Ευρώπη. Και ξαναξυπνάει από το κόμμα το ΝΑΤΟ. Ξαναξυπνάει ο αγγλοσαξονικός άξονας, ο οποίος τίνει να κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα. Σε ξαναλέω, υποχωρεί η Κίνα. Κοιτάξτε τους οικονομικούς δείκτες, κοιτάξτε πολλά πράγματα να δείτε ότι η Κίνα και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό βρίσκεται σε υποχώρηση. Μετά τους δυνατούς μυς που απέκτησε εκ νέου η Αμερική. Κύριε Δαβέτα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή χρόνια έχετε συνεργαστεί και είστε από τους κύριους, υπήρξατε από τους κύριους συντάκτες στη Λιμπερασιόν. Μια δεκαετία ασταμάτητα. Μάλιστα. Και δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα η Λιμπερασιόν, όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για τον ευρωπαϊκό χώρο. Δύο μέρες τώρα. Μόνο αυτό, μια μικρή παρατήρηση, δεν σε αλλάζω το θέμα. Τότε ήταν η Λιμπερασιόν. Ναι, σωστά. Ήταν η Λιμπερασιόν. 500.000 φύλλα την ημέρα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δύο μέρες τώρα η Λιμπερασιόν αναφέρεται στο Qatar Gate, αναφέρεται στις απολύξεις για την Γαϊλή, τους Ιταλούς, αλλά φέρνει στο επίκεντρο ότι το Κατάρ
το μεγάλο κλειδί το έχει μέσω της Paris Saint-Germain, που εγώ χθες το είπα για αστείο ότι ο ιδιοκτήτης Paris Saint-Germain είναι ο μεγαλύτερος παίκτης, διότι θα έχει το Messi από τη μία και τον Εκπαπέ από την άλλη, που είναι στην ομάδα του Paris Saint-Germain στον τελικό. Λοιπόν, λέει ότι η Γαλλία και μέσα από κινήσεις συμβούλων του Προέδρου Μακρόν και του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχει φέρει το Κατάρ στο προσκήνιο. Στέκει. Και γιατί το κάνει η Λιμπερασιόν. Εκ των πραγμάτων στέκει. Εκ των πραγμάτων. Δεν είμαι πίσω στα παρασκήνια, ναι, ναι. Αν πιάσουμε κάποιες συζητήσεις, αλλά εκ των πραγμάτων στέκει. Και όταν λέμε φέρνουμε το Κατάρ στο προσκήνιο, δεν είναι το Κατάρ σαν. Το Κατάρ της Καλλιούς είναι αμόρφωμα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αμόρφωμα το οποίο δεν υπάρχει σαν έθνος κράτος το Κατάρ. Είναι μια ομάδα εκεί η οποία μαζεύτηκε κάποιοι πλούσιοι και τους δίνουν χρήματα. Και λέγονται τα πετρέλαια. Αλλά ουσιαστικά τι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο μέσω του αθλητισμού επεμβαίνει για άλλη μια φορά ο χρηματοπιστωτικός διεθνής άξονας εσωτερικά της Ευρώπης. Κυρίως πάνω να σπάσουν τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα η οποία ανθίσταται στον αγγλοσαξονικό άξονα, διότι στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη παράδοση του Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ λοιπόν είχε πάντοτε αυτή την αντίληψη που έλεγε: θα πρέπει να κρατάμε ίσες αποστάσεις, θα πρέπει να είμαστε πρώτα να κοιτάμε αυτό το οποίο η λογική μας λέει με βάση τα δικά μας συμφέροντα. Άρα εδώ παίζεται και αυτό το παιχνίδι. Το Κατάρ από την άλλη είναι βασικός χρηματοδότης, αιμοδότης της τουρκικής οικονομίας και όχι μόνο. Άρα η εμπλοκή Ελλήνων ευρωβουλευτών πολιτικών στο θέμα απηχεί ακόμη και τα όρια του εθνικού ζητήματος. Δεν είναι απλή. Νομιμοποιεί οποιασδήποτε άλλες υπόγειες ή υπέργειες αντιδράσεις γίνονται από την Τουρκία. Και τις νομιμοποιεί ηθικά. Ή βλακωδός, αλλά είτε βλακωδός είτε όχι, το ηθικό πρόβλημα υπάρχει. Και ταυτόχρονα αυτό έχει επέκταση και στο πολιτικό και στο γεωπολιτικό. Γι' αυτό τα βάλαμε αυτή τη σειρά. Μάλιστα. Θα πάω μετά σε ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά ακροατών μετά το διάλειμμα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δαβέτα, εκ παραλλήλου ήρθε και αυτή η ιστορία με την κυρία Σπυράκη για τους μισθούς των συνεργατών, οι οποίοι δεν είναι μικροί, είναι 6.000-6.500. Ένα κόλπο λένε πολλοί που χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν πολλοί ευρωβουλευτές. Δηλαδή παρακρατούσαν από τους συνεργάτες τους. Παρόλα αυτά δημιουργείται μια γενικευμένη αντίληψη και για το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πια. Είναι αυτό που ονομάζουμε η απληστία, η οποία δεν έχει όρια. Αυτό το καταγγέλλω ανοιχτά. Δεν έχει όρια σε κάθε μορφή. Και από ό,τι ξέρω υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Στο παρελθόν υπήρξε καταγγελία και για άλλον Έλληνα βουλευτή στο παρελθόν. Mm. Λοιπόν, αυτού του τι κάνουνε, δεν τους φτάνουν τα 20 χιλιάρικα που παίρνουν. Αν είναι δυνατό, Θεέ μου, άνθρωποι ζουν με 1500 και καθηγητές, εγώ παίρνω 2 χιλιάρικα το μήνα. Να, είστε υψηλόμισθος είστε. Εδώ ζουνε με 500 και με 400 ευρώ. Μετά από τόσα χρόνια σπουδών. Ναι, εντάξει, καταλάβατε πώς το λέω. Καλά, έχω και δύο παιδιά, αλλά θέλω να πω. Παίρνουν μισθό 20 χιλιάρικα χωρίς τα μπόνους. Και κρατάνε και χρήματα από τους υπαλλήλους, οι οποίοι ουσιαστικά πληρώνονται όχι από τους ίδιους, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμάν Θεέ μου, αμάν, ήμαρτον, τι άλλο να πω, να απευθυνθώ σε λογικά πλέον. Πάνω. Έχουν ξεφύγει αυτά τα πράγματα. Μου λέει εδώ ο κύριος Πικραμένος, που είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Μασσαλία είναι. Ναι. Μου στέλνει το εξής ακούγοντάς σας. Να πείτε, λέει, στον κύριο Δαβέτα. Το Κατάρ έχει φορολογική εξαίρεση από φόρο υπεραξίας σε μεταβίβαση ακινήτων στη Γαλλία από την περίοδο Σάρκοζη. Ο Εμμύρης αγόρασε τη βίλα του Ντασό. Ντασό είναι τα Ραφάλ. Για 8,5 εκατομμύρια ευρώ δυτικά του Παρισιού, πέρα από την παρέμβαση που έχει μέσω του αθλητικού συλλόγου της Paris Saint-Germain το Κατάρ με άλλον ιδιοκτήτη. Τον ευχαριστώ για την πληροφορία, δεν το γνώριζα, τον ευχαριστώ, αλλά αυτό που λέει εποχή Σαρκοζή είναι ακριβώς η εποχή που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση στη Γαλλία. Δηλαδή, ο Σαρκοζή, μην ξεχνάμε το σκάνδαλο με τον Καντάφη. Πολλοί λένε μάλιστα ότι ένας από τους τρόπους, από τους λόγους που διαλύθηκε ο Καντάφη, αυτά είναι φήμες πολιτικές αλλά και αναλύσεις πολιτικές, είναι ότι ο Σαρκοζή, σύμφωνα με τα λόγια του γιου του Καντάφη, είχε χρηματοδοτηθεί για την προεκλογική του πορεία. Τα μεγάλα σκάνδαλα, τα πολιτικά, από τότε που η πολιτική ιτήθηκε στη Γαλλία και τελείωσε, ο τελευταίος πολιτικός ήταν ο Σιράκ, μετά το Σιράκ και επί Σαρκοζή, μέχρι σήμερα, ξεκινάει αυτή που λέμε οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι πολιτικοί, οι λεγόμενοι χρηματοπιστωτικοί πολιτικοί άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι, υπακούν σε μια πολιτική ready-made, δηλαδή σε πολιτική κλόνων.
όπως είναι η Coca-Cola. Βγάζει κάποιος μια πατέντα σε ένα μέρος, κάποιος ισχυρός, πολιτικός, ένα κέντρο, και αυτή η πολιτική πατέντα πάει να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Βγάζει κάποιος ένα ρούχο και αυτό το ρούχο γίνεται σε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια και πάει το ίδιο, unisex, ομοιόμορφο, σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Αυτή είναι, θα πω, η κατάντια πολιτική της πολιτικής, αν σκεφτόμαστε πλέον πολιτικά, με την έννοια που το έχει βάλει ο Αριστοτέλης, ο υψίστης των τεχνών, που μιλούσε στα ηχικά νοικομάχια, ή με την έννοια που εμείς το ζήσαμε με τα προηγούμενα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν και τα καλά τους και τα κακά τους, και τα σωστά και τα λάθη, αλλά ήταν πολιτικά πρόσωπα. Ο Σιράκ βέβαια καταδικάστηκε, ο Σαρκοζή καταδικάστηκε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, ε. Και με τη Λορεάλ. Εκτός από τον Καντάφη που καταδικάστηκε για αυτό το θέμα, καταδικάστηκε για το σκάνδαλο της Λορεάλ. Με την ιδιοκτήτρια της Λορεάλ, η οποία είχε με φακελάκια πάλι και με βαλίτσες χρηματοδοτήσει την νέα καμπάνια του κυρίου Σαρκοζή. Δηλαδή ο κύριος Σαρκοζή είχε γεμίσει δίκες. Τι ωραίος κόσμος. Τι ωραίος κόσμος. Κύριε Δαβέτα, θα πάω τώρα στους ακροατές, οι οποίοι έχουν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στα όσα ξεδιπλώνει η δική σας σκέψη. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας. Έχω μια ερώτηση, θα κάνω σύντομη και απλή. Μετά από όσα ακούμε και τα πρόσφατα και όλα όσα έχουν συμβεί στη Γυραιά Ήπειρο, αλλά και στη χώρα μας, από το 10 και μετά, υπάρχει κάποιος λόγος, κύριε Δαβέτα, αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εκριζωθεί από τα θεμέλια του? Όχι, κανένας λόγος. Έτσι όπως είναι, δεν έχει κανένα λόγο να συνεχιστεί. Γιατί και την υπεραξία των ανθρώπων κερδίζει, κλέβει, να το πω έτσι, και την εμπιστοσύνη τους κλέβει, και γενικότερα δεν φτιάχνει αυτό το οποίο ονειρευτήκαμε όλοι, το FZIN, την καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό, επειδή εγώ γενικά είμαι ευρωπαϊστής. Και το πιστεύω ότι πρέπει οι ευρωπαϊκοί λαοί, μέσα από την κοινή τους ιστορία, σε πολλά θέματα και την κοινή τους αντίληψη, αυτή δηλαδή που της αντίληψης της δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι πολύ κοντά ένας με τον άλλον, θα πρέπει να γίνει ένα νέο είδος οικοδόμημα, στο οποίο η οικονομία θα συμβαδίζει με τον πολιτισμό. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι μόνο οικονομική και ταυτόχρονα να στερούν τα πολιτισμικά, εκπαιδευτικά αγαθά από τους Ευρωπαίους πολίτες. Στα πλαίσια του να θέλουν να φέρουν τους οποιουσδήποτε άλλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάσαμε σε σημείο να αφαιρέσουμε τα θρησκευτικά σύμβολα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το φόβο μήπως, ας το πούμε, οι μουσουλμάνοι εξοργιστούν, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ίδιοι δεν έχουν αφαιρέσει τίποτα. Αλλά ας βάλω στην άκρη το θρησκευτικό, γιατί το θρησκευτικό έχει και άλλες προεκτάσεις και δεν είναι τη στιγμή. Πάμε στο εκπαιδευτικό, στο καθαρά εκπαιδευτικό. Δεν μπορεί τους Ευρωπαίους πολίτες να τους στερεί τα λατινικά και τα ελληνικά, τις λεγόμενες ανθρωπιστικές σπουδές, γενικό, όχι μόνο ελληνικά και λατινικά, τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικώς, να τους τα στερείς στα πλαίσια μιας τεχνικής μανιοειδίκευσης, μιας τεχνοζωής, και να τους μετατρέψεις σε τεχνοόντα, σε όντα μιας ψηφιακής ζωής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να θες να σπάσεις το κοινωνικό σώμα. Σαν να θες να σπάσεις την ιστορία την κοινή που ενώνει αυτούς τους λαούς. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Δαβέτα. Η ερώτηση είναι γενικού περιεχομένου περισσότερο, αλλά αφορά και την κυρία Καϊλή. Εάν το σκάνδαλο, κύριε Δαβέτα, δεν αφορούσε το Κατάρ, αλλά η εμπλοκή αφορούσε μερικά εμβόλια, θα το έβγαζε στην επιφάνεια η βελγική αστυνομία? Επίσης, έχουν όλοι εκεί στις Βρυξέλλες την ίδια θέση απέναντι στον νόμο, ή αν είσαι, ας πούμε, η κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν σ' αγγίζει τίποτα? Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα. Να πω κάτι, Δημήτρη. Μάλλον δεν το έχετε καταλάβει καλά. Η ιστορία με τα εμβόλια δεν αφορά το υλικό των εμβολίων. Αφορά την οικονομική συμφωνία. Μπερδεύεστε. Γιατί βλέπω εδώ πήρατε φόρα. Την οικονομική συμφωνία πακέτο της Pfizer με την Κομισιόν. Γι' αυτό ελέγχεται η κυρία Φόντερ Λάιν. Ελάτε, κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, το θέμα των εμβολίων, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτό. Είναι ένα ιατρικό θέμα και οτιδήποτε και να πω θα είναι σπέκουλα και δεν με ενδιαφέρουν οι σπέκουλες. Θέλω να μιλάω συγκεκριμένα. Άρα, το αν και πόσον το εμβόλιο είχε σχέση θεραπευτική ή όχι με την αρρώστια, αυτό θα το απαντήσουν οι ειδικοί. Τώρα, πάμε στο άλλο, στη χρήση που γίνεται του εμβολίου. Η χρήση του εμβολίου είναι ξεκάθαρο ότι αφήνει να εννοηθεί, να εμφανιστούν υποψίες για διάφορες business με βάση αυτόν τον έλεγχο τον οποίο μόλις αναφέρατε, της Προέδρου. Και είμαι σίγουρος λοιπόν ότι αυτό είναι τα λεγόμενα καλά κατάλοιπα, ακόμη τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη, τα καλά αντανακλαστικά, τα λεγόμενα δημοκρατικά αντανακλαστικά, τα οποία τα χρωστάμε στη Γαλλική Επανάσταση στο διαφορισμό. Να γιατί η Ευρώπη ακόμη είναι ισχυρή.
όσο μπορεί. Σαν αντίληψη. Γιατί στον πολιτισμό έχουμε παράδοση του γαλλικού διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης, οι οποίοι ακόμη έχουν μια ιδέα της δημοκρατίας και της ισότητας. Αυτό λοιπόν είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα βγει. Όσο ακόμη δεν έχουμε μεταλλαχθεί όλοι σε μη Ευρωπαίους πολίτες και σε ψηφιακά όντα, τα οποία όντα ψηφιακά ελέγχονται απόλυτα από τον αγγλοσαξονικό άξονα και από μια άλλου είδους αντίληψη. Ο Νικόλας εδώ δεν συμφωνεί μαζί σας. Λέει, θέλω να πείτε στον κύριο Δαβέτα ότι η κυρία Ντελάιεν ήταν υπό έλεγχο για κάτι δουλίτσες στο Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας και όταν τη ζητήθηκαν τα τηλέφωνά της από την εισαγγελία για να γίνει έρευνα, τα παρέδωσε με όλα τα δεδομένα σβηστά, σχεδόν κατεστραμμένα. Αυτό έγινε στη Γερμανία. Όχι στην Ελλάδα, λέει η κυρία Δαβέτα, και τη γλίτωσε. Και τώρα είναι και πρόεδρος της Κομισιόν. Ωραία, μα εγώ όμως δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει. Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Εγώ είπα ότι κάποια στιγμή θα ελεγχθούν. Μπορεί να μην ελεγχθούν το χρόνο που πρέπει, γιατί τα πολιτικά συμφέροντα καλύπτουν η κυρία Ντελάιεν. Έχει δίκιο σε αυτό ο ακροατής μας. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή, επειδή η ίδια η πολιτική λογική στην Ευρώπη είναι τώρα είσαι ισχυρός, μετά από 10 χρόνια που δεν είσαι ισχυρός, θα βγουν τα διάφορα σκανδαλά σου. Όχι στην Ελλάδα όμως. Στην Ελλάδα καλύπτονται. Αλλά στην Ευρώπη θα βγει και αυτό το οποίο έγινε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Όσο ακόμη είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Ο Μιχάλης, μήπως η Ευρώπη είναι εύκολο και βολικό άλοθη να τα ρίχνει όλα στους ατλαντιστές, οι ευρωπαϊστές αποκαλύπτοντος λαμόγια που τρώνε τους πολίτες τους οικονομικά και ηθικά. Τι σχέση έχουν οι ατλαντιστές. Προσοχή. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι οι ατλαντιστές είναι αυτοί που κλέβουν. Προσοχή. Εγώ λέω ότι γεωπολιτικά το εκμεταλλεύονται. Αυτοί που έχουν κάνει τη βρώμικη δουλειά είναι οι ευρωπαϊστές. Αυτοί που στο όνομα της Ευρώπης δημιούργησαν αυτό το τερατούργημα των οικονομικών business που λέγεται Γραφειοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αμερικάνοι και οποιοδήποτε ατλαντιστές, πολύ έξυπνα και καλά κάνουν από τη μεριά τους, εκμεταλλεύονται γεωπολιτικά και πολιτικά το θέμα. Δεν είναι οι ίδιοι που τα παίρνουν. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Δαβέτα. Θέλω να ξέρω ποια είναι η αντίδραση των Γάλλων πολιτών στα δρόμενα, στο εσωτερικό τους και στον ευρωπαϊκό χώρο, για να κάνουμε μια αντίστοιξη με την Ελλάδα που δεν κουνιέται φύλλο. Πολύ ωραία ερώτηση, τον ευχαριστώ. Λοιπόν, οι Γάλλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή ήδη του Ολάντ, δηλαδή με τον Σαρκοζή είχε ξεκινήσει, από την εποχή του Ολάντ μέχρι σήμερα, έχουν μια τεράστια κόντρα με την εξουσία τους. Δεν αποδέχονται την εξουσία. Επειδή λοιπόν προσπάθησαν μέσα από διάφορα κόμματα να έρθουν σε αντίθεση με την εκάστοτε εξουσία, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν πέρα, διότι όλα τα κόμματα έχουν αναμειχθεί, όλα τα κόμματα παίζουν ένα ρόλο μες στο σύστημα. Τι κάνουν λοιπόν? Βρήκαν ένα νέο τρόπο για να διαδηλώσουν την άρνησή τους σε όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, την αποχή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Γαλλία 63 με 65% αποχή, και η οποία είναι και προοδευτική, αν συνεχιστεί δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε, πολιτών από τις εκλογές. Αυτή η αποχή, το έχω πει στην εκπομπή σας πολλές φορές και νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το φωνάζω και δεν είναι διαδικό τρόπαιο με αυτό που λέω, είναι πολιτική αποχή, είναι πολιτική απόφαση. Μιλώντας με τους φοιτητές μου, μιλώντας με τον κόσμο δίπλα μου, γύρω καθημερινά στη Γαλλία, με τους γειτονές μου, γιατί εγώ βγαίνω έξω, πάω στα καφέ των Αράβων, πάω από εδώ από εκεί, μιλάω με όλους. Λοιπόν, βλέπουμε μία, αν θέλετε, άρνηση, ένα είδος, αν θέλετε, φτισήματος, να το πω έτσι λαϊκά, απέναντι στην πολιτική. Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, την τελευταία στιγμή των εκλογών, τι κάνουν? Αποσύρονται. Ενώ στην Ελλάδα τι κάνουν? Λένε, έλα μωρέ, εντάξει, έχω παράδοση εγώ, ξέρω εγώ, με το τάδε κόμμα, με το α, το β, δεν πειράζει. Πάμε να ψηφίσουμε, ας ψηφίσουμε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε καλύτερος. Μα δεν είναι θέμα μόνο προσώπων. Είναι και θέμα δομών, μηχανικών. Οι μηχανικές δομές των κομμάτων είναι έτσι, ώστε οθούν τους ανθρώπους σε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μάλιστα. Στο γεωπολιτικό θέλω να ακούσετε, τα ομαδοποιώ. Το ένα ερώτημα είναι του Βασίλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει κύριε Δαβέτα, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι χρήμα έχει μείνει και να στηρίξουν το δολάριο. Η Ευρώπη πήγε να παίξει με Κατάρ και Κίνα όταν ακριβώς την ίδια περίοδο η Αμερική τρώει πόρτα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, του φίλου του Ηλία. Και τι μας λέει ο κύριος Δαβέτας, ότι η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αναμειγμένες σε αυτά τα σκάνδαλα και δεν πριονίζουν σιγά σιγά τα πόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να την επαναφέρουν σε κράτη, στην προτεραία κατάσταση που ήταν προ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα κράτη με δικά τους νομίσματα, για να παραμείνουν έτσι η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτοκρατορίες?
κακά τα ψέματα, φοβούνται την ανάπτυξη της Ευρώπης. Σωστό είναι αυτό που λέει. Από εγώ το είπα αυτό. Μα δεν διαφωνώ εγώ με αυτό το πράγμα. Το είπα εξ αρχής. Ότι αυτός που έχει γεωπολιτικά συμφέροντα της σταδιακής, αν προσέξετε τη φράση μου, είπα για σταδιακή διάλυση από τα μέσα της Ευρώπης, είναι ο Ατλαντικός άξονας, ο Αγγλοσαξονικός άξονας. Δεν είπα ότι είναι καθαρή. Μην κάνουμε λάθη. Μιλάμε τώρα για συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν μιλάμε γενικά για σκάνδαλο. Μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε. Αυτό το οποίο καίει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σωστή η παρατήρησή του. Τώρα η πρώτη παρατήρηση. Τώρα την ξέχασα όμως η πρώτη παρατήρηση. Λέει, λέει ότι οι Αμερικανοί μαζεύουν ό,τι δολάριο έχει απομείνει ανά τον πλανήτη. Ναι, βεβαίως. Οι Αμερικανοί. Στόχο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση και το τείχος του Βερολίνου και όλα αυτά. Έχουμε αποφάσισε να γίνει πολυπολικός. Αυτή η πολυπολικότητα οι Αμερικάνοι φαινόταν να αντιδέχονται. Κοινικά βέβαια την απέρριπταν, έκανε τα πάντα να τη σαμποτάρουν, αλλά δεν μπορούσαν να την ξεπεράσουν. Καθότι η Κίνα είχε μεγάλη ανάπτυξη, η Ινδία είχε μεγάλη ανάπτυξη, η Ρωσία πήγαινε πολύ καλά με τη διακυβέρνηση ως τότε του Πούτιν. Mm-hmm. Άρα υπήρχε μια πολυπολικότητα. Η Ευρώπη εκ των πραγμάτων έμπαινε και αυτή στο παιχνίδι της πολυπολικότητας. Από εκεί και πέρα, όταν γίνεται αυτό με την Ουκρανία, το εκμεταλλεύονται πολύ έξυπνα γεωπολιτικά οι Αμερικανοί. Και τι κάνουν, δίνουν έμφαση πλέον στο δολάριο και αρχίζουν να μειώνεται και το κινέζικο νόμισμα και το ευρώ και οτιδήποτε άλλα. Και πάνε να γίνουν κύριοι του παιχνιδιού και της αγοράς και της πολιτικής και της γεωπολιτικής. Και είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά η μεγάλη δύναμη. Εκ νέου. Άλλο ερώτημα. Είναι από το φίλο το Γιάννη. Έχετε πολλά ερωτήματα σήμερα, κύριε Δαβέτα. Και μ' αρέσει. Είναι καλύτερο να γίνει έτσι εκπομπή. Ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα. Μια ερώτηση στον κύριο Δαβέτα, που παρότι διαφωνώ με συγκεκριμένες απόψεις του, είναι από αυτούς που πάντα διαβάζω. Εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος παρουσιάζει πλέον ανοιχτά χαρακτηριστικά παρακμής. Ναι, είναι παρακμή. Η παρακμή, ξαναλέω, είναι ηθική και πολιτική. Και εκ των πραγμάτων γίνεται γεωπολιτική. Τι εννοούμε παρακμή? Ακμή είναι, να πάρουμε την ίδια τη λέξη. Ακμή είναι όταν διάφοροι κανόνες πάνω στους οποίους βασίστηκε μια συμφωνία κάποιων ανθρώπων, κάποιων λαών, δίνουν καρπούς. Καρπούς οικονομικούς, καρπούς εκπαιδευτικούς, καρπούς πνευματικούς, πολιτιστικούς. Γενικότερα είναι δημιουργικοί. Τότε μιλάμε για ευζοία. Όπου υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία και στον πολιτισμό. Αυτό το όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξ αρχής μπήκε με διαδικασία ακμής, ήκμασε αρχικά σε επίπεδο ονείρου για ένα μικρό διάστημα, αλλά η προοπτική απέδειξε ότι γρήγορα παρήκμασε και τώρα είναι λίγο πριν τη σύψη, αν συνεχιστεί έτσι. Είναι ουσιαστικά ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο φυλακίζει τις εθνικές πρωτοβουλίες και ταυτόχρονα δεν προάγει τις συλλογικές διαδικασίες μέσω μιας δικτατορικής γραφειοκρατίας, μη εκλεγμένων. Αυτό απαντώ στο φίλο και τον ευχαριστώ για το σχόλιο. Ο φίλος ο Μιχάλης, μήπως κύριε Δαβέτα τελικά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρασιτική ως προς την εξέλιξη της ίδιας ανθρωπότητας? Κοιτάξτε, αυτό τώρα πάμε λίγο μακριά. Εάν θεωρήσουμε ότι η ανθρωπότητα προοδεύει με βάση τα στοιχεία που είπα πριν για την ακμή, δηλαδή έχουμε μια πρόοδο. Τι σημαίνει πρόοδο ουσιαστικά? Ουσιαστικά πρόοδο σημαίνει μια καλύτερη ζωή. Μια καλύτερη ζωή στην οποία να περιλαμβάνεται μια σωστή αναλογική οικονομία, μια εσωτερική πολιτισμική αγωγή και μια προσπάθεια έρευνας. Μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης. Μίλησε για εντελέχεια. Τι σημαίνει εντελέχεια στον Αριστοτέλη? Σημαίνει ότι μέσα μας έχουμε το τέλος, το σκοπό. Άρα ζούμε γιατί υπάρχει ένας σκοπός. Ο σκοπός είναι το άριστον. Να γίνουμε άριστοι, λέει ο Αριστοτέλης. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει πράγματι αυτό το πράγμα, μπορεί να το ταυτίσουμε με την ακμή και με την πρόοδο, τότε σίγουρα η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται σε πρόοδο. Και δεν βρίσκεται πρόοδο γιατί αυτή η αναλογική ισορροπία, η έννοια της μέση οδού που λέει ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης μιλάει για μέση οδό. Τι σημαίνει μέση οδό? Η μέση οδός είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η μέση οδός. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχει μια αναλογική σχέση αυτών οι οποίοι παράγουν περισσότερα και εκ των πραγμάτων κερδίζουν περισσότερα, με αυτούς όμως οι οποίοι παράγουν λιγότερα, αλλά δεν φτωχοποιούνται. Εδώ έχουμε διατάραξη αυτή τη ισορροπία. Έχουμε οι λίγοι όλο πιο πλούσιοι και οι πολλοί όλο πιο φτωχοί. Άρα τι πρόοδος να είναι? Παρακμή είναι. Ο Σιμεών, καλημέρα, λέει στον κύριο Δαβέτα. Θέλω να τον ρωτήσω γεωπολιτικά.
αν το Κατάρ είχε συμφωνήσει με τη Γερμανία κατά μείζωνα λόγο και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, στο ενεργειακό, δηλαδή φυσικό αέριο, πετρέλαια, και δεν είχε κάνει τη μαμούθ συμφωνία των 28 ετών με την Κίνα για το LNG, θα υπήρχε θέμα σκανδάλου ή όλα θα τα είχαμε κουκουλώσει? Τώρα το ερώτημα που μου θέτει είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι θα ήταν σκάνδαλο, εκ των πραγμάτων σκάνδαλο. Τώρα το αν θα είχε κουκουλωθεί ή όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση, γιατί και εκεί παίζονται τα λεγόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Δηλαδή, τι με συμφέρει τώρα? Με συμφέρει να το αποκαλύψω στο Κατάρ, γιατί το Κατάρ παίζει ένα ρόλο διάλυσης στην Ευρώπη, ή το Κατάρ μου επιτρέπει εμένα να μπορώ να ελέγχω λίγο τη Μέση Ανατολή ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν με συμφέρει? Και πάλι θα έμπαινε θέμα γεωπολιτικής στρατηγικής. Ανάλογα με τη στρατηγική. Δεν είναι ηθικό το θέμα της αποκάλυψης σκανδάλων. Έχει ηθική πλευρά, αλλά έτσι όπως το χειρίζονται, το χειρίζονται γεωπολιτικά. Εκεί είναι η ένστασή μου. Ενώ θα έπρεπε, έτσι όπως το βάζει ο ακροατής μας, να είναι το σκάνδαλο ηθικό πάνω απ' όλα. Ηθικό και βέβαια πολιτικό. Μοιραία το ένα εμπλέκει το άλλο, το ηθική και πολιτική. Ο Σάκης λέει: η Γερμανία και η Γαλλία, από την άλλη όμως, κύριε Δαβέτα, δεν έχουν προστατεύσει ως μπροσταροκρή της Ευρώπης τους λαούς της. Άρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μας τσάκισαν τις ζωές μας, αλλά και των ίδιων των πολιτών τους. Κατά συνέπεια, πού να στραφεί ο κόσμος? Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί είναι αυτό. Κολλάει σε αυτό που σας είπα πριν. Ο κόσμος προσπάθησε διαφορετικά κόμματα. Και ειδικά στη Γαλλία που το ξέρω. Πολλά κόμματα, σε διαφορετικούς χώρους. Βλέπει ότι όλα είναι διαφορετικές πλευρές του ίδιου συστήματος. Τι κάνει λοιπόν ο κόσμος, πού να στραφεί στην αποχή? Δεν το λέω, εγώ δεν προτείνω αποχή. Σας λέω τι κάνει στη Γαλλία. 63 με 65% αποχή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάποιοι νέοι οι οποίοι πήγαν να γιορτάσουν την Κυριακή. Εγώ σας λέω και 70, για να σας κοντράρω κιόλας, 100% αποχή. Το υπόλοιπο 30% ψηφίζει και συγκροτούνται τα όργανα. Τι έγινε? Ναι, αλλά αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων, αυτή η λεγόμενη ανώνυμη αλλά έμψυχη μάζα, αυτό το συλλογικό «ον», το οποίο δεν έχει, αν θέλετε, πλαίσια, μπορεί να εκραγεί. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα προηγούμενο πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Μάλιστα, να εκραγεί. Εσείς όμως ξεχνάτε ότι αυτό το 30% που δεν θα επιλέξει πολιτικά, όπως είπατε, από Χ ή Λευκό, το 30% θα κυβερνήσει. Σωστό. Άρα θα έχει τους... γυλαίκα, τι έγινε? Μισό λεπτό. Θα έχει τους αρμούς και τους μηχανισμούς του κράτους στα χέρια του. Κατά συνέπεια θα μπορεί να επιβάλλει. Ναι, εσείς, δεν ήσασταν, αλλά πρακτικά... εσείς δεν ήσασταν αυτός που μας είπατε ότι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας μετατράπηκε σε πρόβλημα κοινωνικού ελέγχου? Ναι. Πριν, μάλιστα. Γιατί να μην συμβεί και εδώ? Προσοχή. Όσο μεγαλώνει η αποχή, όσο μεγαλώνει το φάντασμα των κίτρινων γυλαίκων, οι εφημερίδες γαλλικές γράφουν συνέχεια ότι ζει με την παράνοια των κίτρινων γυλαίκων ο Μακρόν. Μην ξαναζωντανέψουν στο βαθμό που ζωντάνεψαν παλιά. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι ατυχαίο γεγονός. Είναι αυτό το συλλογικό «ον», το οποίο εκφράζεται και εξοργίζεται κάποια στιγμή και χάνει τα όρια. Αν αυτό το πράγμα επανέλθει σε ρυθμό όπως ήταν στην αρχή και μοιραία θα έχει και αυξητική πορεία, τότε οι θεσμοί απειλούνται σε αδράνεια, διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί τίποτα, αλλά και να ψηφίζεται δεν θα μπορεί να γίνει στην πράξη. Άρα, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και το ίδιο το σύστημα θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγές που μπορεί το ίδιο να μην τις θέλει, αλλά να τις κάνει εκ των έσω υποχρεωμένο από αυτό το σύνδρομο των κίτρινων γυλαίκων σε εισαγωγικά. Ο φίλος ο Γιάννης, να μην ξεχνάμε, λέει, τι λέγαμε το 2015, ότι σε περίπτωση που ερχόμασταν σε ρήξη με τις Βρυξέλλες θα είχαμε λείψει σε φάρμακα, τρόφιμα και ενέργεια. Σήμερα δεν έχουμε φάρμακα στα ράφια των φαρμακείων. Είμαστε ένα βήμα πριν το δελτίο σε τρόφιμα, έχουμε τα καλάθια του νοικοκυριού και φυσικά ενεργειακή φτώχεια. Άρα, λέει. Άρα θα συμφωνήσω μαζί του και αν άκουσε την αρχή τη συζήτησή μας θα δει ότι συμφωνώ απόλυτα ότι έτσι όπως πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν μας δίνει την ευζοία για την οποία δομήθηκε, αλλά μας παίρνει και τη ζωή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων δεν θα προχωρήσει. Δεν μπορώ να σας πω τι μορφή αντίδρασης. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κομματικός χώρος ο οποίος να θελήσει να έρθει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό θα έρθει εκ των πραγμάτων, μέσα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν βλέπω άλλη λύση. Άμεσα, έτσι όπως μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
Ο Δήμος, ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και τώρα με 5-10 βασικές αποφάσεις θα μπορούσε να στρέψει τη φορά. Αλλά όχι μόνο δεν το κάνει, ούτε δέχεται κουβέντα για στροφή. Δεν τη θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ίδιοι, ας πούμε, που ονοματίζονται ευρωπαϊστές εντός εισαγωγικών, ενώ οι πραγματικοί Ευρωπαίοι είναι αυτοί που φωνάζουν για στροφή τώρα όμως? Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό που λέει. Με λίγες αποφάσεις θα μπορούσε το μηχανισμός αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναμπεί στην αρχική τροχιά στην οποία είχε χτιστεί, είχε δομηθεί και να ξαναβρει την πορεία του. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εποχή του Σαρκοζή και μετά, το οριοθετώ χρονολογικά, από την εποχή του Σαρκοζή και μετά, άρχισε να χάνει τον ουσιαστικό της ρόλο και την ουσιαστική της σχέση με τους πολίτες. Εκεί μπήκε η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Μπήκανε οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι τράπεζες και ούτω καθεξής, και οι οποίοι άρχισαν να ελέγχουν τα πράγματα. Και όχι μόνο να ελέγχουν τα οικονομικά πράγματα, αλλά να ελέγχουν την πολιτική και να βάζουν αυτοί τους πολιτικούς. Έχουμε αντικατάσταση της πολιτικής από τους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι η ήττα της πολιτικής. Εκεί ξεκινάει και η μεγάλη ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έννοια της σχέσης πόλης-πολίτη-πολιτισμού. Αυτές οι τρεις λέξεις στα ελληνικά πάνε μαζί. Πόλης, πολίτης, πολιτισμός. Αυτό το πράγμα διαρρίχθηκε από την εποχή του Σαρκοζή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και αυτό έχει επέκταση σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία είναι καθοριστική δύναμη. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κύριε Δαβέτα, και θα κλείσουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποια ερωτήματα πιο ιδιαίτερα. Όπως για παράδειγμα μου λέει κάποιος εδώ πέρα, εδώ Κοντζάμα αντιπρόεδρος, την παρετήσαν τώρα, την κυρία Καλή λέει, ήταν η γκουρού στα κρυπτονομίσματα, αλλά τα έπαιρνε σε ρευστό, όχι σε κρυπτονόμισμα. Προφανώς. Ναι. Θέλω, επειδή είπατε για πολιτισμό, θέλω αμέσως μετά το διάλειμμα να επιστρέψουμε σε αυτό το κομμάτι, διότι εδώ μου γράφει ο Παναγιώτης. Μα σήμερα οι κυρίαρχες καταστάσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να σε πείσουν ότι σε λατρεύουν και πως είναι οι μόνοι που μπορούν να σε προστατέψουν, για να μπορούν κρυμμένοι όμως μέσα σε αυτή τη νέα τεχνολογία του πολιτισμού να σε σταυρώνουν πανηγυρικώς. Κύριε Δαβέτα, από αυτό το ερώτημα θέλω να ξεκινήσουμε, του ακροατή που διακόψαμε. Χρησιμοποιούν όλη την τεχνολογία για να σε πείσουν οι κίνησορες ότι σε λατρεύουν και πως είναι οι μόνοι που μπορούν να σε προστατεύσουν, για να μπορούν έτσι κρυμμένοι μέσα στην πολιτισμένη και πολιτισμική κοινωνία να σε σταυρώνουν πανηγυρικώς, λέει. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά για τα 32 χρόνια. Ναι, ναι, να είστε καλά. Έχει μεγάλη σημασία να είστε πάντα παρόν άλλα 300 χρόνια για να μπορούμε να κάνουμε ποιοτικές εκπομπές. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Αυτό το οποίο είπε είναι η μεγάλη αλήθεια ο ακροατής μας. Η τεχνολογία στη σημερινή μορφή υποκαθιστά τις φυσικές επαφές και το κοινωνικό σώμα. Διαλύει το κοινωνικό σώμα. Οι άνθρωποι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκφύσεως πολιτικός και κοινωνικός. Του αρέσει δηλαδή να ζει με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ η τεχνολογία είναι ένα πολύ ωραίο τέχνασμα για να μπορούμε να ζούμε μέσα από τις αποστάσεις, με έναν τρόπο τεχνικό, όχι φυσικό, να μπορούμε δηλαδή να ζούμε μέσα από τα φαντάσματα. Φανταζόμαστε το πώς είναι ο άλλος, στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε. Και είμαστε απόλυτα μοναχικοί. Οδηγούμαστε λοιπόν σε μια τεράστια μοναξιά, έτσι ώστε να αποδυναμώνονται οι κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις, οι φυσικές επαφές, και βέβαια αυτό να οδηγεί στην απόλυτη κυριαρχία αυτών οι οποίοι ελέγχουν αυτά τα μέσα της ψεύτικης ευτυχίας, τα μέσα της χήμερας. Χρειαζόμαστε ένα νέο βελεροφόντι αυτή τη φορά. Ο νέος βελεροφόντις θα είναι μια νέα λογική. Ζούμε στον κόσμο της απόλυτης εξουσίας της χήμερας. Προχωρώ. Παρόμοιο, αν και βάζει και το γεωπολιτικό περικλής, ελάτε λέει κύριε Δαβέτα, θα έχουμε με αποχές και λευκά μια άγρια καταστολή σε όλη την Ευρώπη και πολύ πιθανόν όσα συμβαίνουν να ρίξουν το οικοδόμημα ελεγχόμενα για να πάμε σε άλλο στάδιο. Εδώ ο ΣΒΑΜ λέει πως πρέπει να προετοιμαστούν για τη μεγάλη οργή. Μάλλον τα έχουν σκεφτεί και αυτά και θα τα εκμεταλλευτούν. Προφανώς θα τα σκεφτούν. Ένας που έχει την εξουσία και δεν θέλει να τη χάσει. Μην ξεχνάμε σε όλη την ιστορία της εξουσίας. Η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται αυτό που ονομάζουμε ιστορία των λαών και ιστορία της εξουσίας. Με κάθε μορφή, σε κάθε ιστορική περίοδο. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αλλάξει. Θα υπάρχει μονίμως μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα έχουν στην εξουσία και σε αυτούς οι οποίοι θα θέλουν καλύτερη ζωή. Είναι μια διαρκή σχέση από την εποχή που οι άνθρωποι ζουν. Από την εποχή της ανακάλυψης των απλών αντικειμένων ως εργαλείων. Η γέννηση, μην ξεχνάμε τώρα μια μικρή παρέμβαση. Η γέννηση του design αυτό είναι. Ο άνθρωπος ανακάλυψε για πρώτη φορά το εργαλείο που λέγεται τόξο,
το οποίο μπορούσε να τον προστατεύσει και αυτόματα αυτό το εργαλείο πήρε τις διαστάσεις μαγείας, εξουσίας. Και μετά άρχισε να γίνεται business γύρω από την έννοια της κοινότητας. Άρα λοιπόν, δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσουμε από αυτή τη σχέση εξουσίας και λαών. Το θέμα είναι αυτή η συγκρουσιακή υπαρξιακή σχέση να μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, σίγουρα το έχουν σκεφτεί. Αν όμως αναγκαστούν να κάνουν ουσιαστικές υποχωρήσεις εκ των πραγμάτων, δεν θα προσπαθήσουν να τις πάρουν αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά έστω και για ένα διάστημα, αναγκαστούν να κάνουν αλλαγές οι οποίες είναι προς όφελον των κόσμων, του κόσμου, των λαών. Καλό, καλό δεν είναι. Εγώ το θεωρώ καλό. Ο Σπύρος. Καλά λέει, τα λέει. Καλά τα λέει ο Δαβέτας, αλλά το κρίσιμο είναι ότι το 30% αυτοί που θα ψηφίσουν και που θα κυβερνήσουν θα βγάλουν από στρατό μέχρι συστήματα στον δρόμο. Κατά συνέπεια, λέει, ποιος ο λόγος της αποχής και του Λευκού. Μισό λεπτό. Θα βγάλουν στρατό και στον δρόμο κτλ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία των μαζικών αντιδράσεων ότι οι μαζικές δολοφονίες μπορούν να γίνουν μέχρι σε ένα σημείο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η Γαλλική Επανάσταση, αν θέλουμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχουμε επανειλημμένα τέτοια κρούσματα. Δεν είναι τόσο κουτί η εξουσία, έχει μάθει πλέον. Ξέρει ότι δεν θα βγάλουν τόσο πολύ. Το βγάζουν επιλεκτικά στρατό στον δρόμο κτλ. Διότι κάθε φορά που βγάζουν στρατό, χάνουν απέναντι σε μια μαζική οργή. Η έννοια του κόσμου, η έννοια του λαού υπάρχει όσο και αν θέλουν να την υποβιβάσουν μέσω της τεχνολογίας. Και αν η οργή του λαού υπάρξει, σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρχε οργή λαού, έχουμε ήττα της εξουσίας. Βέβαια είναι πολύ έξυπνη εξουσία, όπως συνέβη στη Σοβιετική Ένωση, και ξαναπαίρνουν την εξουσία με ένα άλλο τρόπο. Αυτό δεν έχω αντίρρηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι μια αένα υπάλλη ανάμεσα στις δυνάμεις της πρόοδου και της συντήρησης, της αντίδρασης. Πρόεδρος είναι ο λαός και συντήρηση, αντίδραση είναι η κάθε μορφή εξουσίας. Άλλο ερώτημα του φίλου του Αλέξανδρου, παρέμβαση. Για να βοηθήσω λέει λίγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κύριε Δαβέτα φτιάχτηκε για να κρατήσει τη Ρωσία έξω, την Αμερική μέσα και τη Γερμανία κάτω. Όλα τα άλλα πηγάζουν από τη γεωπολιτική και όλα εκεί τελειώνουν. Ναι, μία αντίρρηση. Εγώ είπα ότι το πρόβλημα είναι ηθικό-πολιτικό και καταλήγει γεωπολιτικό. Το έβαλα τρίτο, όχι σε επίπεδο αξίας, αλλά σε επίπεδο ουσίας. Όλα αυτά οδηγούν σε γεωπολιτική. Δεν υπάρχει καμία απόφαση οικονομική ή οτιδήποτε σκάνδαλο ή όχι, το οποίο να μην κρύβει από πίσω μία γεωπολιτική χρήση. Το σκάνδαλο αυτό που έγινε τώρα, το Qatar Gate, είναι γεωπολιτικής χρήσης. Γι' αυτό βγήκε τώρα. 1,5 χρόνο μετά παρακολουθούν. Θα μπορούσαν να το βγάζαν πιο νωρίς, διότι έχουν τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται. Αλλά το βγάλαν τώρα που είναι κατάλληλη περίοδος, που είναι πάνω το Ουκρανικό και στο οποίο, όπως ξαναλέω γεωπολιτικά, αυτή η κουταμάρα του Πούτιν τι κάνει, αποδυναμώνει την Ευρώπη, αποδυναμώνει την Κίνα, την οποία την κάνει να είναι παλάτζα, τραμπάλα ανάμεσα στο εθνικό συμφέρον και απ' την άλλη να μην χάσει την επαφή με τη Δύση. Άρα είναι μια εσωστρέφεια και εξυψώνει τον αγγλοσαξονικό άξονα. Βεβαίως και είναι γεωπολιτικό. Απόλυτα γεωπολιτικό, μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: εκτιμά ο κύριος Δαβέτος το αποτέλεσμα της τάσης Μέρκελ-Σαρκοζή έναντι της Ελλάδας στην κρίση του 9-10, με αποτέλεσμα να απολέσει η πατρίδα μας το 25% του ΑΕΠ της εν καιρό ειρήνης. Τελικώς ήταν η ύβριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούμαστε αργά αλλά σταθερά προς την έμεση. Ναι. Ναι, το λέτε έτσι ξερά. Ναι. Ήτανε ύβρις. Ήτανε ύβρις γιατί αυτός ο ρόλος που συνέβη υποχρέωσαν τους Έλληνες σε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο χρέος δεν μπορούσε να είναι τόσο υψηλό. Εγώ πάντοτε πίστευα και πιστεύω ότι το χρέος ήταν παραπάνω από αυτό που έπρεπε, μόνο και μόνο για να κρατήσουν αυτό το μηχανισμό και η Ελλάδα να είναι μέσα στο μηχανισμό. Τώρα, αν θα επέλθει νέμεσης, το να ήταν στο πρώτο σκέλος. Αν θα υπάρξει νέμεσης πάνω σε αυτό το θέμα, αυτό είναι θέμα μέσα στην πορεία της ιστορίας. Η νέμεσης, ξέρετε, μπορεί να προέλθει εκείνη τη στιγμή όταν είμαστε κάποιοι ζωντανοί, αλλά η νέμεσης μπορεί να προέλθει και αργότερα. Αυτό τα λέτε, τα μας το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι φιλόσοφοι και είναι διαχρονικές αλήθειες. Θα κλείσω τα ερωτήματα με το φίλο τον Παντελή εδώ, όχι το δικό μας άλλος Παντελής. Κύριε Δαβέτα, αυτή η πολιτισμική απόσταση της τεχνολογίας που κατέχουν οι λίγοι από τους χρήστες της τεχνολογίας που είμαστε όλοι εμείς δεν είναι το μεγαλύτερο κενό που δεν μπορούν να καλύψουν οι κοινωνίες.
Έτσι είναι, βεβαίως κενό είναι. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όλη η ιστορία της κοινωνίας και της ζωής στηρίζεται στο εμψυχολικό. Το εμψυχολικό το λέει το ίδιο, η ίδια λέξη. Εμψυχολικό, δηλαδή έχει μέσα του ψυχή. Η ψυχή είναι αυτό το οποίο δίνει, λέει, μας λέει ο Πλάτωνας, ζωή στα σώματα. Η ψυχή ερωτεύεται τα σώματα, κατά την πλατωνική θεωρία, και αυτή η οποία κυριαρχεί παντού, ερωτεύεται τα σώματα, να το πω λίγο σαν παραμύθι, και τους δίνει ζωή. Όταν λοιπόν το εμψυχολικό περνάει στην άκρη, τι έχουμε τότε? Έχουμε μία άλλου είδους οντότητα, η οποία είναι τεχνολογική. Στερεί, μειώνεται ο άνθρωπος. Για να το πω ακόμη πιο απλά, ο άνθρωπος ονειρευόταν πάντοτε την αναλογική ισοκρατία. Πάντοτε μια ισορροπία, τη δικαιοσύνη. Στους αρχαίους, από τους αρχαίους Έλληνες και μετά, αυτό το μεγάλο ζήτημα της ανθρωπότητας και της λειτουργίας του κόσμου ήταν η δικαιοσύνη. Τι εννοούμε δικαιοσύνη? Την ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά δομικά στοιχεία του κόσμου. Αυτά τα οποία είναι τα τέσσερα στοιχεία του κόσμου. Τα οποία έλεγε ο Ιπποκράτης, έλεγε ο Πλάτωνας, έλεγε ο Πυθαγόρας. Αυτό το πράγμα, τα τέσσερα στοιχεία που δομούν τον κόσμο. Και κατ' εικόνα των οποίων φτιάχτηκαν οι κοινωνίες. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, αυτή η έννοια της ισορροπίας, διαλύεται. Δεν υπάρχει. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Οδηγεί σε μια φθορά των ίδιων αξιών. Γιατί? Γιατί ενώ ο άνθρωπος θα πρέπει να προσπαθεί για να βρει την ισορροπία και να ζει με την έννοια της δικαιοσύνης, όπως την έβαλα, όχι με την έννοια αποφάσεων δικαστηρίων, έτσι όπως την έβαλα φιλοσοφικά. Αντί λοιπόν γι' αυτό, έχει εγκαταλείψει τη δικαιοσύνη στα μηχανήματα. Τα μηχανήματα λοιπόν γίνονται ο ιδανικός εαυτός του ανθρώπου, η τεχνολογία γίνεται ο ιδανικός του εαυτός, παίρνει αυτές τις διαστάσεις και ουσιαστικά απανθρωποιεί τον άνθρωπο και τον μετανθρωποιεί. Δηλαδή κάνει μια νέα ζωή πέρα από το ανθρώπινο, το οποίο είναι η τεχνολογία. Και το οποίο ουσιαστικά οδηγεί προς μια φυλακή τον άνθρωπο, σε μια γύρανση, και τα πάντα όλα είναι η χήμερα της τεχνολογίας. Και προσοχή, δεν είμαι τεχνοφοβικός. Είμαι υπέρ της τεχνολογίας, αλλά μια τεχνολογία η οποία δεν θα ζει μόνο για τον εαυτό της, αλλά θα ζει πάντοτε σε σχέση με τον άνθρωπο. Εδώ έχουμε μια καινοτομία για την καινοτομία, τεχνολογία για την τεχνολογία. Περισσότερο μας ενδιαφέρει η καινοτομική έρευνα της τεχνολογίας και λιγότερο κατά πόσον αυτό έχει επιπτώσεις θετικές πάνω στους ανθρώπους και στην καθημερινότητα. Κλείνω με τον Γιάννη που λέει, δηλαδή κύριε Δαβέτα, μοιάζει σαν να καταργούν τον άνθρωπο και η ελίτ να μετατρέπεται σαν κάτι βιομηχανία μέσω της τεχνολογίας και να απομείνονται σαν άνθρωποι σε σκλαβούς. Αυτό μας λέτε? Αυτό ακριβώς είναι. Εκεί οδηγεί. Ναι, δεν τρέπομαι να το πω καθόλου. Αυτό οδηγεί. Και αυτό θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Έχουν αφαιρέσει τις κλασικές σπουδές από τα σχολεία. Αλλά στα σχολεία των ελίτ, εκεί που πάνε όλες οι ελίτ, το βλέπω στη Γαλλία, και που πληρώνουν όλοι αυσίλυπτα ποσά για τις σπουδές, εκεί διδάσκονται αρχαία ελληνικά και λατινικά. Κανονικό μάθημα. Άρα δεν είναι οι κλασικές σπουδές που έχουν υποστεί η ΙΤΑ, είναι η υφαρπαγή των κλασικών σπουδών και των ανθρωπιστικών σπουδών για τους ολίγους που διοικούν αυτή τη νέα μορφή εξουσίας που λέγεται τεχνολογική ζωή, τεχνοόντα. Δημοσθένης Δαβέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω σήμερα. Του φάγαμε λίγο παραπάνω χρόνο, η αλήθεια είναι, αλλά όχι, εγώ σας το ενδιαφέρον είναι ότι απάντησε στα περισσότερα ερωτήματα. Πρέπει να έχουμε αφήσει ένα-δύο έξω των ακροατών και θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαβέτα. Να είστε καλά. Και εμείς θα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα πούμε στο κανάλι. Να είστε καλά.